κινηματογράφου στην ΚΟΠ. Επίσημη απάντηση. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ναι, νομίζω ότι είναι και αυτό μια θετική εξέλιξη, γιατί η ρωσική αγορά είναι μια από τις αγορές, τις νέες αγορές που στοχεύουμε να αναπτύξουμε. Και νομίζω ότι... Ευτυχώς δεν έχει περάσει η έκθεση της Μόσχας, άρα εκεί μπορούμε να το προβάλλουμε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Μου δίνεις λοιπόν πάσα τώρα να σου πω ότι ήδη έχω κλείσει ραντεβού στην έκθεση της Μόσχας με τους, και με την επικεφαλής σκηνοθέτηδα που είναι υπεύθυνη και θα είναι υπεύθυνη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, την εβδομάδα κινηματογράφου που θα γίνει στην ΚΟΤ τον Ιούνιο, όπως σας είπα, αλλά και με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Πολιτισμού. Θα συναντηθούμε εκεί για να κουβεντιάσουμε και τις λεπτομέρειες. Να είναι στις 20-21 Μαρτίου. Τέλος, εγώ δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Θέλω μόνο να ανακοινώσω ότι μέσα στον Ιανουάριο θα έχουμε μία εκδήλωση απολογισμού του ενιαίου φορέα για το 2011. Αυτά είχα να σας πω, να σας ενημερώσω, δεδομένου ότι δεν μπορέσαμε να έχουμε απαρτία και να έχουμε Εγώ ήθελα να πω ότι όλα αυτά που είπες είναι πάρα πολύ σωστά, εν ώψη του αεροδρομίου και της αναβάθμισης των υπηρεσιών, και θα γίνει τότε, θα γίνει top 20. Κυρίαρχο και πρωταρχικό είναι αυτό που είναι η είσοδη, αλλά είναι και το λιμάνι και οι υποδομές του λιμανιού. Και όταν μιλάμε ότι ενισχύουμε και προσδοκούμε από την Τούρκη αγορά, υπάρχουν ελλείψεις στην αστυνομία, διότι τώρα ήδη με αυτούς που έχουμε, και αν υπερδιπλασιαστούν, θα χρειαστούν διπλάσιοι υπάλληλοι από την αστυνομία για τον έλεγχο των διαμαντηρίων. Και οι υποδομές ικτυριακές επίσης, συγκρινόμενες με την Τουρκία, είναι η μέρα με τη νύχτα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εκεί θα πρέπει να επιληφθεί το Λιμενικό Ταμείο ή και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Καλά το είπες, το Λιμενικό Ταμείο. Όχι το Λιμενικό Ταμείο. Εμείς δίνουμε 3 ευρώ για ένα πελάτη που πηγαίνει στην Τουρκία και αυτά τα λεφτά πρέπει να αξιοποιηθούν οπωσδήποτε και να υλοποιηθούν. Και φαντάσου να έρχονται αυτοί, θα είναι δυσφήμιση αν βλέπουν αυτά που έχουν στο λιμάνι. Δεν είναι εγκαταστάσεις αυτές. Το άλλο που ήθελα να πω... Ένα-ένα. Θέλω να απαντήσω πάνω σε αυτό. Θέλω να σου πω ότι μου δίνεις εσύ πάσα. Όχι, άστο το. Θα το κουβεντιάσουμε μετά το επόμενο θέμα. Θέλω να σου απαντήσω γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βεβαίως συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα. Και γι' αυτό ήδη έχω συναντηθεί και με τον Μιλτιάδη τον Φάκο και με τον Νίκο τον Ασταχανίδη. Έχουμε συμφωνήσει ότι φέτος θα γίνουν όλες οι βασικές, οι απολύτως απαραίτητες παρεμβάσεις για να λειτουργήσουν αξιοπρεπώς, να λειτουργήσει το λιμάνι σε όλα τα επίπεδα. Επίσης συναντήθηκα με τον αστυνομικό διευθυντή και του έθεσα τα ζητήματα που αφορούν, γιατί ακριβώς όπως λες, ένεκα του Visa Center υπάρχει η πρόβλεψη να διπλασιαστεί ο αριθμός των επισκεπτών που θα έχουμε από την Τουρκία. Και συνεπώς θα πρέπει να προετοιμαστούμε στο λιμάνι να τους υποδεχθούμε. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό συμφώνησα απόλυτα με τον φίλο μου τον Κώστα και γι' αυτό είχα προνοήσει και είχα συναντηθεί και με τον κύριο Φάκο και με τον Ασταχανίδη. Μάλιστα με τον Νίκο τον Ασταχανίδη πήγαμε επιτόπου στο λιμάνι και είδαμε όλους τους χώρους έναν έναν. Κάναμε διαδρομή παντού και είδαμε και εντόπισα εγώ κάποια πραγματάκια, του τα είπα, μου υποσχέθηκε ότι θα τα φτιάξουν όλα και επιφυλαχθήκαμε. Με τον Μιλτιάδη τον Φάκο μου είπε ο άνθρωπος ότι ξέρεις δεν προλαβαίνω φέτος να κάνω συνολική παρέμβαση, τα πάντα, ξύλωμα τα πάντα, από την αρχή. Μου το υποσχέθηκε όμως ότι θα γίνει του χρόνου. Μόλις τελειώσει η σεζόν του 12 θα είμαστε έτοιμοι πλέον για τη μεγάλη παρέμβαση στο λιμάνι. Ωραία. Για φέτος, να σου πω εγώ μια πρόταση επίσημα. Σύμφωνοι, εγώ σε ενημερώνω. Ναι, η επέκταση της έδωσης αφίξεων, όπου είναι εγκατεστημένη Σέγγεν, είναι εφικτή. Να επεκταθεί, όχι πάρα πολύ, αλλά για να επεκταθεί, για να μην περιμένουν όπως το αεροδρόμιο στον ήλιο μέσα. Αυτό μπορεί να επεκταθεί και να μπαίνουν μέσα και επίσης. Αυτό είναι το ένα, ότι μπορεί να γίνει.
κτηριακά. Ένα μέρος αντί της ολοκλήρωσης. Όσον αφορά το προσωπικό, ήδη φέτος υπήρξε πρόβλημα, ήδη φέτος, και ο Διευθυντής Αστυνομίας έκανε τεράστιες προσπάθειες. Και άρα, γεγονός, δεν είναι θέμα δικό του. Είναι θέμα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεων και θα πρέπει εκεί να ασκηθούν οι πιέσεις και όχι μόνο, και πρέπει να βοηθήσουμε τον Διευθυντή εδώ. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι. Και θα το κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε. Και θα το κάνουμε γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον τουρισμό της ΚΟ και για όλη την κοινωνία της ΚΟ. Για όλη την κοινωνία. Το, άλλο, το δεύτερο σημείο και που θέλω να τονίσω. Έχουμε και καλό διοικητή. Αυτό να το τονίσουμε. Ότι είναι πολύ καλός και συνεννοήσιμος άνθρωπος. Είναι απόλυτα συνεργάσιμος. Και είναι και τουριστικός αστυνομικός και δεν είναι κρατήτης. Λοιπόν, το άλλο. Όπως είπαμε με το αεροδρόμιο, σε συνδυασμό του top που είπε στον Destination για να γίνει, μην ξεχνάμε τις υποδομές του νησιού. Όχι μόνο της ΚΟ, του νησιού. Δηλαδή, δρόμοι επαρχιακοί που θα μπορούν τα λεωφορεία ή τα αυτοκίνητα ή οι πελάτες που είναι είτε με ποδήλατο, με μηχανάκι ή με αυτοκίνητο να κυκλοφορούν. Αυτό θα το λάβετε υπόψη σας, επειδή παίρνουμε μηνύματα και από τους πελάτες, από τους οδηγούς μας των λεωφορείων, από τους πελάτες που πάνε με τα ποδήλατα στο ψαλίδι ή στα θερμά, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θέλει δηλαδή μία ανασκόπηση και να δούμε εάν, δηλαδή για να γίνει top το νησί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την υποδομή και τους δρόμους κτλ. Επίσης, η επέκταση της σεζόν που λέγαμε. Ο Αγιακός δρόμος είναι σε άριστη κατάσταση, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι περιφερειακά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Και βέβαια. Όλα τα χωριά έχουν προβλήματα. Ηλία μου, όλη η Ελλάδα έχει προβλήματα. Όμως, είναι η εποχή, το γνωρίζουμε όλοι μας. Είμαστε μια χώρα υποπτώχευση. Και άρα θα πρέπει οι λιγοστοί πόροι που διαθέτουμε να κατευθύνονται με προτεραιότητα. Με προτεραιότητα στις ανάγκες του τόπου μας, αλλά με προτεραιότητα. Γιάννη, δεν με αφήνεις να τελειώσω, γιατί να πρέπει να φύγω. Να φύγεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ένα άλλο που είναι σημαντικότατο είναι η αρχή της σεζόν και το τέλος της σεζόν. Η αγορά τόσο της πόλης όσο και των χωριών θα πρέπει να είναι ζωντανή, ανεξαρτήτως εάν είναι κερδοφόρες οι επιχειρήσεις ή όχι. Δεν μπορούμε δηλαδή να ανοίγουμε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και όταν κλείνουμε. Θα πρέπει να είναι ζωντανή η πόλη και τον Απρίλιο από την αρχή. Συμφωνώ απόλυτα και εδώ θα παίξει ρόλο το επιμελητήριο. Μία προσπάθεια από τους επιχειρηματίες να ανοίξουν, γιατί έτσι θα γίνει top. Θέλει κίνητρα. Και σταδιακά το Δήμο, θα γίνει και τον Μάρτιο. Δηλαδή, θέλει κίνητρα. Ακόμα και η Ryanair που θα έρθει, που δεν συμφωνώ, θα το πω μετά, να είναι μόνο 7 μήνες και να συγχρηματοδοτήσουμε. 12 μήνες συμφωνούμε. Αλλά στους 7 μήνες μπορούμε να έχουμε και πελάτες από τους tour operators που δεν παίρνουν μία. Άρα λοιπόν θα πρέπει η πόλη να είναι ζωντανή, αν θέλουμε και να πάει και Νοέμβριο. Ο πελάτης του Οκτωβρίου που είναι μετά τις 20 ή μετά τις 15, όταν βλέπει μία πόλη η οποία είναι. Όλοι θα θέλαμε να είναι 12 μήνες το χρόνο, αλλά όχι, σε ζωντανή εγώ πόλη. Λέω για τους ακριβώς. Σε ζωντανή πόλη. Όταν ο Δήμος της ΚΟ όμως ξεκίνησε. Ο Δήμαρχος εξήγηλε την μείωση των τελών ως ένα πρώτο μέτρο. Εκεί πλέον πρέπει να παρέμβει το επιμελητήριο στα μέλη του για να δούμε αν θα πρέπει, αν μπορούν ή αν πρέπει κάποιοι να εναλλακτικά να μένουν κάθε χρόνο. Ακριβώς. Μια χρονιά θα μένει ο ένας ανοίκτος, μια χρονιά θα μένει ο άλλος ανοίκτος. Γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να πεις αυτό που άκουσα εγώ από κάποιους, ότι ξέρετε, ας έρθουν πρώτα οι πελάτες και μετά θα ανοίξουμε. Δεν γίνεται, φίλε. Πρέπει να είναι ζωντανή πόλη, έτσι ώστε να έχει λόγο ο άλλος να έρθει. Γιατί διαφορετικά, γιατί να μας επισκεφτεί το Νοέμβριο μήνα, γιατί να μας επισκεφτεί το Δεκέμβριο. Να μας επισκεφτεί αν ξέρει ότι θα βρει μια ζωντανή πόλη και θα περάσει όμορφα. Όχι να ψάχνει να βρει περίπτερο ή όχι να ψάχνει να βρει να φάει, ας πούμε. Συνεπώς, αυτό θέλει μια προσεκτική διαχείριση, το θέμα του χειμώνα και της επέκτασης της σεζόν, που είναι στόχος μας. Είναι στόχος και μάλιστα κατά προτεραιότητα στόχος η επέκταση της τουριστικής περίοδου. Αλλά
θέλει προσοχή και βήματα προσεκτικά για να τα καταφέρουμε, να μην αποτύχουμε. Εγώ επειδή δεν είμαι πολιτικός, αλλά τα λέω με το όνομά τους. Όχι, εγώ με το όνομά τους τα λέω. Δεν, και εν πάση περιπτώσει εμείς μέσα στα θέματα αυτά στην κρίση του κόσμου, έτσι. Ναι, βέβαια, όλοι είμαστε. Έτσι. Επειδή σε αυτά τα θέματα ήταν και το τι προτάσεις έχουμε για προβολή και διαφήμιση, αυτές είναι η προβολή και διαφήμιση, είναι η δικιά μας διαφήμιση εδώ, με την παρουσίαση των υποδομών, αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμοι, έτσι, αγορά, ναι, μαγαζιά, ναι, τιμές αν θέλεις, ανταγωνιστικές, βεβαίως, εστιατόρια, καφέ, θα πρέπει να προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα της κρίσης, που είναι πανευρωπαϊκή αν θέλεις, και να προσαρμόσουμε για να φέρουμε κόσμο. Αλλιώς, εάν προβάλλουμε ένα προϊόν, το οποίο στο τέλος δεν επιτυχάνει και κάνουμε τεχνικές, δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε τεχνοκρατικές προβολές, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να κάνουμε προτάσεις πώς θα προβάλλουμε το προϊόν κόσ, αλλά εμείς εδώ πρέπει να το συναρμολογήσουμε και να το συνθέσουμε, να είναι ωραίο. Και από εκεί και μετά το δίνουμε για διαφήμιση. Κώστα μου, το πρώτο θέμα της συνεδρίασης αυτής, της τελευταίας συνεδρίασης του χρόνου, το πρώτο θέμα που είχαμε, αν συνεδριάζαμε, αν είχαμε απαρτία και αν συνεδριάζαμε, ήταν κατάθεση προτάσεων από τους επαγγελματικούς φορείς στο πλαίσιο κατάρτισης προγράμματος τουριστικής προβολής και διαφήμισης και όχι μόνο του 12. Εγώ λέω κατάθεση προτάσεων από όλους τους επαγγελματικούς φορείς και για τη λειτουργία του νησιού. Τι θα πει αυτό? Όλα αυτά που είπες. Ακριβώς. Και άλλα πολλά. Όλα αυτά που είπες και άλλα πολλά. Τα οποία είναι τεχνοκρατικά. Και βεβαίως να είσαι σίγουρος ότι μέχρι έγκαιρα θα κάνουμε μεγάλη συνάντηση με όλους τους επαγγελματικούς φορείς που θα βάλουμε όλα τα ζητήματα κάτω πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Και θα βάλουμε όλα τα θέματα κάτω. Θυμάσαι και πέρσι ότι εμείς δεν περιμέναμε να μπει η σεζόν για να ασχοληθούμε με το αεροδρόμιο. Ασχοληθήκαμε από το Γενάρη μήνα. Δεν περιμέναμε τη σεζόν για να ασχοληθούμε με τον καθαρισμό των αρχαίων, ανεξάρτητα εάν έφτασε μέχρι τον Αύγουστο και αναγκαστήκαμε να πάμε να κάνουμε εθελοντικό καθαρισμό. Όχι σύμβαση, εθελοντικό καθαρισμό. Ούτε καν σύμβαση δηλαδή. Ναι, αυτά λοιπόν θα τα επιδιώξουμε έγκαιρα και στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που έλεγες προηγουμένως για τους αστυνομικούς που χρειαζόμαστε παραπάνω, παντού, έγκαιρα. Αλλά δεν μπορούμε να απευθυνόμαστε στα Υπουργεία για να μας λύσουν τα ζητήματα της λειτουργίας του λιμανιού, του αεροδρομίου, τα διαβατήρια και εμείς οι ΚΟΗ, τους οποίους αφορά η ΚΟΣ, που είναι η ζωή μας, ο τουρισμός, που είναι το ψωμί μας, να μην κάνουμε τίποτα για τα προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε, τα δικά μας, τα δικά μας. Έτσι, γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε έτσι. Έγκαιρα, θα κάνουμε μεγάλη συγκέντρωση των επαγγελματικών φορέων, όπου εκεί θα κάτσουμε και θα κουβεντιάσουμε όλα τα ζητήματα και από εκεί και πέρα να λαμβάνουν πλέον ρόλο σημαντικό το επιμελητήριο και οι άλλοι φορείς με τα μέλη τους, έτσι ώστε να δοθούν και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Ακόμα, παιδιά, εγώ θα μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή εγώ πιστεύω, έχω ένα πιστεύω για τον τουρισμό, ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο φράγκα, ο τουρισμός είναι σχέσεις ανθρώπινες. Και ξέρετε τι, το καλοκαίρι όταν κάναμε όχι το workshop, όταν κάναμε με τους επαναλαμβανόμενους τουρίστες που ερχόντουσαν 15 χρόνια, 20 χρόνια, 36 χρόνια, όταν τους δίναμε τους κάναμε επίτιμους coach δημότες, η ευτυχία τους ήταν τέτοια. Και όταν τους ρωτούσαμε γιατί ρε παιδιά η Κος και όχι η Ρόδος ή ένα άλλο μέρος, γιατί γνωρίσαμε τη φιλοξενία. Τη φιλοξενία του Κώστα του Τεχνίτη, του Γιάννη του Μπαλαλή, του Νίκου του Σοφού, των φίλων τους, και αυτό τους δέσμευσε σε ένα τόπο. Οι ανθρώπινες σχέσεις, το χαμόγελο, η φιλοξενία, η ζεστή συμπεριφορά των ανθρώπων. Αυτά πρέπει να τα ξαναβρούμε, να τα ξαναανακαλύψουμε. Και ξέρετε γιατί το λέω? Δεν το λέω τυχαία τώρα. Όταν στοχεύουμε στην τουρκική αγορά,
και θα μας έρθουν οι Τούρκοι, βεβαίως θα έρθουν οι άνθρωποι να αφήσουν τα λεφτά τους. Αλλά θα έρθουν να αφήσουν τα λεφτά τους σε ένα χώρο που θα τους υποδεχθούν οι άνθρωποι σαν φιλοξενούμενους, σαν επισκέπτες με μια ζεστασιά και ωραία συναισθήματα.